κριτικοί της Θεσσαλονίκης μας παρακολουθούν. Τα τελευταία δύο χρόνια που έχουμε βγει και πέρα από την Κρήτη, μέσα από την Κρήτη σήμερα και πραγματοποιούμε καθημερινά ζωντανές συνδέσεις με άλλες περιοχές της χώρας, μας στέλνουν σε εβδομαδιαία βάση, όμορφα μηνύματα και έχουμε μια στενή επαφή. Έχουμε δει μάλιστα την τελευταία εβδομάδα και ξεχωριστές εικόνες όπως βλέπουμε τώρα. Από την Αριστοτέλους οι κριτικοί έχουν κατέβει στο κέντρο εκεί στην Αριστοτέλους, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, περνούν όμορφα και μας είπαν θέλουμε να βγούμε να μεταφέρουμε αυτές τις εικόνες. Πάμε στην κυρία Γιουμπάκη, Ευαγγελία Γιουμπάκη, η οποία είναι πρόεδρος του Λαογραφικού Συλλόγου Κριτών Θεσσαλονίκης στα Αγρίμια, να την καλησπερίσω για ακόμα μία φορά και να την ευχαριστήσω. Μας βοήθησε ο καιρός σήμερα, κυρία Γιουμπάκη, και πραγματοποιούμε τη σύνδεση. Καταρχήν, γλυκοκαλησπέρες βροχερές από τη Θεσσαλονίκη μας. Βρέχει αυτή τη στιγμή? Τώρα αυτή τη στιγμή ψιλορίχνει. Καλύτερα σε σχέση με χθες βέβαια. Ναι, εντάξει, έχει λίγο κρύο, είμαστε στους 6 βαθμούς. Ναι. Έχει τώρα ψιλόβροχο. Βρισκόμαστε στην πιο κεντρική πλατεία της Θεσσαλονίκης, στην πλατεία Αριστοτέλους. Πλατεία Αριστοτέλους. Για πείτε μας, στολισμένη Αριστοτέλους. Είναι το γιορτινό διάκοσμο. Ναι. Το δέντρο, δεν ξέρω αν το πιάνει η κάμερα λίγο να το δείτε. Α, πολύ εντυπωσιακό. Και γύρω-γύρω. Είναι πανέμορφα. 6 βαθμοί Κελσίου, όποιος έχει βρεθεί στη Θεσσαλονίκη γνωρίζει ότι οι 6 βαθμοί είναι υπό το μηδέν. Η αίσθηση είναι διαφορετική. Δεν πειράζει, οι μέρες γιορτινές είναι, μέσα στο χειμώνα είμαστε, οπότε και να κάνει και λίγο χιόνι και να κάνει και κρύο είναι ό,τι καλύτερο. Κατεβαίνει κόσμος, κινείται η αγορά, ποιο το κλίμα και στην περιοχή? Αυτές τις μέρες πραγματικά έχει κίνηση και να ευχηθούμε να συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες, να δουλέψουν τα μαγαζιά. Γιατί ξέρουμε όλοι ότι πλέον η αγορά περνάει μεγάλη κρίση και ίσως τα δώρα, τα επιδόματα που σε λίγες μέρες θα λάβει ο κόσμος θα βοηθήσουν ακόμα περισσότερο κάποια ενέργεια στην αγορά. Πάντως τώρα εδώ αυτή τη στιγμή έχει κόσμο. Το μήνυμα των κριτικών της Θεσσαλονίκης εδώ στους συμπατριώτες σας ποιο είναι? Χαρά, υγεία, προκοπή στις οικογένειές σας. Στα χείλη αναστεναγμός να μην φανεί ποτέ σας. Είδατε, χωρίς να σας ζητήσω μαντινάδα αυτή τη φορά, την είπατε μόνοι σας. Οπότε επιβεβαιώνει και τη στενή επαφή που έχουμε χτίσει. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλές γιορτές. Καλές γιορτές, παιδιά. Καλή χρονιά. Η φετινή, το 2022, να ευχηθούμε να είναι κάπως διαφορετικό από τη χρονιά που μας αφήνει. Σωστά. Με υγεία. Να είστε καλά. Υγεία πάνω απ' όλα. Να είστε καλά, κυρία Γιουμπάκη. Τα φιλιά μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Το μήνυμα και η μαντινάδα των κριτικών ανθρώπων που μας παρακολουθούν, μας στηρίζουν και επικοινωνούμε όσο περισσότερο μπορούμε μέσα από την εκπομπή μας.